Στην κατατόμηση τώρα της διοίκησης του νοσοκομείου Αγία Όλγα οδήγησαν κυρίες και κύριοι αποκαλύψεις του Sky για τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική. Το ρεπορτάζ λοιπόν αποκάλυψε εικόνες ντροπής, τείχους που καταραίουν, ξυλωμένα δάπεδα, παράθυρα που βάζουν νερά και πολλά άλλα, συνθήκες τριτοκοσμικές που προσβάλλουν προφανώς την αξιοπρέπεια των ασθενών. Θα δείτε εικόνες ντροπής, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις χαρακτηρίσω. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε, αυτές οι εικόνες, είναι από νοσοκομείο. Είναι από το νοσοκομείο Αγία Όλγα. Αυτές είναι οι εικόνες. Κανονικά πρέπει να γράφουμε εικόνες ντροπής στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Αγία Όλγα, Ελλάδα, 2023. Από το 99 δεν έχει μπει ούτε καρφίτσα. Αυτή τη στιγμή το κτίριο είναι επισφαλές και για ασθενείς και για εργαζόμενους. Οι τείχοι πέφτουν, το νερό πέφτει μέσα, όλα είναι σε μια χαλιά κατάσταση. Δεν γίνεται άλλο. Ασθενείς, έχουμε 20 ασθενείς μέσα, η δυναμικότητα της κλινικής... Συγκρούν αυτές τις τουαλέτες και αυτό το έχουν περιβάλλοντα χώρο μέσα. Δεν έχουμε άλλες. Αυτές έχουμε μόνο. Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Sky για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο ψυχιατρικό τμήμα του Αγία Όλγα, ο Υπουργός Υγείας καρατόμησε πάραυτα το διοικητή και την αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου. Άμεσα μετέβη εκεί και ο αρμόδιος υφυπουργός που επιθεώρησε τους χώρους. Ελέγχθη από τον Υπουργό ενώπιον όλων των διοικητών, όλων των νοσοκομείων της χώρας, ότι πρώτη στο μέλημα κάθε διοίκησης, πρώτη στο μέλημα, θα είναι η διατήρηση των όρων υγιεινής αλλά και αξιοπρεπίας, όχι μόνο στα χειρουργεία, όχι μόνο στα εργαστήρια, αλλά κατά κύριο λόγο στους χώρους νοσηλείας και στους χώρους προσωπικής υγιεινής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση πραγματικά είναι απαράδεκτη. Κατεστραμμένες τουαλέτες, ψευδόροφες που καταραίουν, πατώματα ξυλωμένα, θάλαμοι που μπάζουν νερά. Δυστυχώς τόσα χρόνια κάτι που χάλαγε δεν το φτιάχνανε εκείνη τη στιγμή. Εικόνες κατάρρευσης στους χώρους νοσηλείας μιας ευαίσθητης κατηγορίας ασθενών, που στην εφημερία μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 40 άτομα, τα μισά από τα οποία σε ράντζα. Δεν μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτό. Μένουν άνθρωποι. Το αρχείο του νοσοκομείου μας επίσης είναι μέσα. Έχουν πει νερά, έχουν καταστραφεί φάκελοι. Οι τείχοι είναι διελειμμένοι. Οι τουαλέτες είναι με λεκάνες από κάτω για να μπορέσουν να κρατήσουν το νερό. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν μπορούμε να νοσηλεύουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Ό,τι προσφέρουμε στους ασθενείς μας είναι από την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουμε εμείς σαν προσωπικό. Οι εργαζόμενοι ζητούν εδώ και χρόνια τη ριζική ανακαίνιση του κτηρίου. Ξέρουμε ότι έχει γίνει μελέτη για την οποία έχουμε πληρώσει γύρω στα 100.000 ευρώ και πρέπει άμεσα να βρεθεί χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με εντολή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη θα ξεκινήσουν άμεσα εργασίες προσωρινής αποκατάστασης στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ είναι σε εξέλιξη υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης συνολικά των ψυχιατρικών κλινικών της χώρας ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Χρυσά Μπάτου βρίσκεται στο Αγία Όλγα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο νοσοκομείο. Το θέμα είναι πότε θα ξεκινήσει η αποκατάσταση όλων αυτών των συνθήκων ντροπής που αποκάλυψε σήμερα ο Sky και δρομολόγησαν αυτές τις εξελίξεις. Για να μπορώ να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που νοσηλεύονται εκεί νοσηλεύονται μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια, Χρυσά. Και τα ερωτήματα σας πραγματικά είναι πολλά με τα οποία ήρθαμε εδώ, έξω από την ψυχιατρική κλινική στην Αγία Όλγα. Ερώτημα πρώτο, βέβαια, αν οι ασθενείς αυτοί εξακολουθούν τώρα να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτό το κτίριο, το οποίο όπως ακούσαμε και όπως καταγγέλουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, όχι απλά δεν έχει ανακαινιστεί, αλλά δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση σε από το 1999 που λειτουργεί υπό αυτή τη μορφή. Η απάντηση είναι ναι. Οι ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε αυτό το κτίριο. Το μόνο που ζητούν είναι, όπως είπε εσύ, να γίνουν άμεσα όλες αυτές οι εργασίες, οι οποίες έχουν προαναγγελθεί και σύμφωνα με τις πληροφορίες, από αύριο κιόλας το πρωί, κλιμάκιο της ΔΥΠΕ θα μπει μέσα στην κλινική, θα καταγράψει όλες τις ζημιές και θα ξεκινήσει επιτέλους η αποκατάστασή τους. Οι άνθρωποι. Και αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα, Σία. Πού θα πάνε λοιπόν, τι μελιγενέστε με αυτούς τους ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη. Εδώ λοιπόν είναι δύο οι δρόμοι, είναι δύο επιλογές. Δηλαδή είτε θα γίνει μερική αποκατάσταση και οι ασθενείς θα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, είτε θα πρέπει να μετακινηθούν και οι 20 ασθενείς, όπως καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να μετακινηθούν σε ένα χώρο που να έχει τις ανάλογες συνθήκες με μια ψυχιατρική κλινική. Και όπως μου λένε, είναι δύσκολο μεν, γιατί κάθε μονάδα και κάθε κλίνη που χάνεται είναι σημαντική όσον αφορά τις ψυχιατρικές κλινικές. Βέβαια, Σία, είναι σοκαριστικό, γιατί μέχρι και πριν από λίγο συναντήσαμε εργαζόμενους οι οποίοι μας μετέφεραν αυτές ακριβώς τις εικόνες και αυτές ακριβώς τις συνθήκες διαβίωσης και την καθημερινότητα των ασθενών. Λοιπόν, εμείς το παρακολουθούμε το θέμα. Δεν θα το αφήσουμε, το αναδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ.